καλές διαθέσεις είναι ένα σημαντικό στοιχείο, όμως κατά τη γνώμη μας δεν φτάνει. Μπροστά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει και ο λαός στα Ιόνια νησιά μας. Δεν μπορεί να κρυφτεί μια πολύ δύσκολη κατάσταση, μια πολιτική αντιδραστική και αντιλαϊκή, η οποία συνεχίζεται και μάλιστα με πολύ οξυμένο τρόπο από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Κομμάτι αυτής της πολιτικής είναι και η τοπική διοίκηση και σε δήμους και σε περιφέρειες. Στοιχεία αυτή της πολιτικής στον περικοπό για ό,τι και όσα δικαιούται ένας λαός που παράγει είναι η υποχρηματοδότηση, είναι η υποστελέχωση των υπηρεσιών μας, είναι οι εργασιακές σχέσεις με εργολάβους, συμβασιούχους και απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, είναι η προσπάθεια να μεταφερθούν από το κράτος αρμοδιότητες οι οποίες είναι υποχρέωση τους να τις παρέχει, αλλά να μεταφερθούν στη τσέπη των πολιτών και ταυτόχρονα ιδιαίτερα για την περιφέρεια να μετατραπεί όσο το δυνατόν περισσότερο σε ένα εργαλείο, όπως λένε, ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας, δηλαδή στην ουσία, να μοιράσει την πίτα των τεράστιων ποσών, των χρημάτων που συσσωρεύονται από την δουλειά μας και στον τόπο μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η λογική που ακούμε εξωστρέφεια και ανάπτυξη για όλους και από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ αλλά και από άλλες δυνάμεις κρύβουν πίσω τους ότι τα μεγαλύτερα πακέτα, τα πολλά χρήματα, θα δοθούν σε επιχειρηματικούς ομίλους εξυπηρετώντας τα δικά τους επιχειρηματικά συμφέροντα. Σε αυτό το αντιδραστικό πλαίσιο, επιτρέψτε μας να πούμε ότι ταιριάζει και κουμπώνει και το αντιδραστικό οξυμένο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στις διαδικασίες που θα έχουμε μετά. Δεν θα σταθούμε τώρα σε αυτό, θα τοποθετηθούμε στη δήλωσή μας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Όμως έχει σημασία να κατανοήσουμε ότι όλοι οι νόμοι Καποδίστριας, Καλλικράτης, Πιστέλης, που ψήφισε Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ξανά Νέα Δημοκρατία, υπηρετούν απαραίτητα και ταχύτατα αυτούς τους στόχους. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, εμείς για άλλη μια φορά καταθέτουμε ότι η προτεραιότητά μας, η δέσμευσή μας, είναι να υπερασπιστούμε και να υπηρετήσουμε τις ανάγκες του λαού. Να δώσουμε τη μάχη μας ότι προτεραιότητα στο σχεδιασμό της Περιφερειακής Αρχής του Περιφερειακού Συμβουλίου θα είναι έργα που θα ανακουφίσουν το λαό, έργα που θα ικανοποιούν τις ανάγκες της δημόσιας της πολιτικής τέχνης, έργα που θα ανακουφίσουν τις ανάγκες του στιγμούνα, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό. Έργα που θα προστατεύουν τη ζωή, την ασφάλεια και τον κόπο του, δηλαδή συνολική, αντισυσμική, αντιπυρική και σεισμική και αντιπλημμυρική προστασία, συγγνώμη. Και το λέμε αυτό γιατί στις επικεφαλίδες όλες οι δυνάμεις θα τα λένε, όμως δεν συμβιβαζόμαστε με ένα σχεδιασμό που τη μεγάλη πίτα θα το δίνει στις επιχειρηματίες και ένα ψίχουλο που θα το δίνει στο λαό. Να πω ένα παράδειγμα για να είμαι σαφής. Όταν δηλαδή τα κτίρια, παράδειγμα της Ακίνθου, τα σχολεία ή της Κεφαλονιάς χρειάζονται ολική αναγέννηση, δεν συμβιβαζόμαστε με μερεμέτια συντήρησης στη λογική πώς τους ωφέλους να μπαίνουν δηλαδή τα παιδιά μας πάλι σε συνθήκες επικίνδυνες. Ταυτόχρονα, θέλουμε να δηλώσουμε ότι εμείς μας αφορούν και θα είμαστε και στο πλευρό όλων των δικαιωμάτων και των αγώνων που ο λαός του